Αδυναμία και πόνος κατά την ούρηση, έλλειψη στήσης και ακράτεια, τότε ίσως πάσχετε από υπερτροφία ή και καρκίνο του προστάτη. Πώς αντιμετωπίζετε? Υπάρχει ανώδυνος και ανέμακτος τρόπος για την αποκατάστασή του? Σε λίγο στην εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή της Ίασης. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον προστάτη, πιο συγκεκριμένα για την υπερπλασία αλλά και τον καρκίνο του προστάτη, δύο ζητήματα τα οποία απασχολούν πολύ μεγάλο αριθμό ανδρών, είτε νεαρών ηλικιών, αλλά κυρίως των μεγαλύτερων ηλικιών. Ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες, αλλά σίγουρα μπορεί να αντιμετωπιστεί εφόσον καταρχάς επιλεγεί η σωστή αντιμετώπιση, αλλά και ο σωστός γιατρός. Για να μιλήσουμε λοιπόν για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, την υπερπλασία του προστάτη, αλλά και τον καρκίνο του νεφρού, μία ακόμη συγγενή πάθηση, έχουμε κοντά μας τον χειρουργό ουρολόγο Εμμανουήλ Παναγιώτου, διευθυντής ουρολογικής κλινικής. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ένα ζήτημα, και μιας και είμαστε και άντρες, ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολύ συχνά τους άντρες και μάλιστα τους στερεί τις χαρές της ζωής. Η υπερπλασία του προστάτη αλλά και ο καρκίνος του προστάτη. Πολύ σωστά το θέσατε. Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο θέμα. Απασχολεί πάρα πολύ κόσμο μετά από κάποια ηλικία. Και δυστυχώς υπάρχει μία σύγχυση στο κοινό ποια μέθοδος πρέπει να ακολουθεί. Και καλό είναι να τη διευκρινίσουμε αυτά σήμερα για να λύσουμε τις απορίες. Θα τα δούμε αναλυτικά. Πάμε όμως πρώτα απ' όλα να δούμε τι είναι αυτή η βλάβη για την οποία μιλάμε όταν συζητάμε για υπερπλασία ή για καρκίνο του προστάτη. Να περάσουμε όμως να δούμε τι ακριβώς αφορά η υπερπλασία και ο καρκίνος του προστάτη για να μπορέσουμε πλέον να μιλήσουμε και εξειδικευμένα για την αντιμετώπιση του. Εδώ λοιπόν, γιατρέ, τι βλέπουμε? Λοιπόν, στην πρώτη εικόνα. Στην αριστερή εικόνα είναι μία προστάτης. Η οροδόχος και στις πάνω και ο προστάτης από κάτω. Υπάρχουν δύο ειδών παθήσεις στο προστάτη. Η καλοήθης υπερτροφία προστάτου, η οποία έρχεται με την ηλικία, είναι κάτι αναπόφευκτο, όλοι οι άντρες το έχουν. Ανεξαρτήτου ηλικίας και βεβαίως συμβαίνει στον καθέναν. Σε όλους μας, μετά τα 50 αρχίζει η υπερτροφία προστάτου και 80% των ανθρώπων μετά τα 65-70 χρόνια έχουν συμπτώματα της υπερτροφίας προστάτου. Μία μικρή μερίδα δεν έχουν, αλλά οι περισσότεροι έχουν προβλήματα και έχουν υπερτροφία προστάτου. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στη φωτογραφία αυτή για να κατανοήσουμε ποια είναι η βλάβη ουσιαστικά που δημιουργείται. Βεβαίως. Καταρχήν, ο προστάτης είναι ένα όργανο το οποίο το χρειάζεται ο άνθρωπος, διότι αν δεν υπήρχε ο προστάτης, θα είχαμε κατεστραμμένο σπέρμα, άρα η αναπαραγωγή δεν θα υπήρχε. Μάλιστα. Άρα είναι ένα όργανο το οποίο ήταν ωφέλιμο σε κάποια ηλικία. Από εκεί και πέρα πλέον. Να μην αποκλείουμε όμως, γιατί ένας άνδρας είναι λειτουργικός και αναπαραγωγικός ακόμη και στα 60 του. Σωστό. Χωρίς λοιπόν τον προστάτη, δεν υπάρχει καλή ποιότητα σπέρματος, άρα δεν μπορεί να αναπαράγει ο άνθρωπος. Μάλιστα. Λοιπόν, τι είναι η υπερτροφία προστάτου? Ο προστάτης, με απλά λόγια, είναι, να το πω, σαν ένα καρπούζι. Mm-hmm. Η κάψουλα, το πράσινο μέρος του καρπουζιού, το απ' έξω. Η φλίδα. Από εκεί προέρχεται ο καρκίνος του προστάτου. Mm-hmm. Το κόκκινο μέρος του καρπουζιού, το αδένωμα που λέμε, αυτό όταν μεγαλώνει. Αυτό ονομάζεται καλοήθης υπερπλασία του προστάτου, πιέζει τη δίωδο, την ουρήθρα και έχουμε τα συμπτώματα της καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη. Άρα ουσιαστικά μπορεί να νιώσουμε ότι έχουμε ένα τσούξιμο κατά την ούρηση, μία αδυναμία στην ούρηση, για να χτυπήσει ένα καμπανάκι να υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στον προστάτη. Λοιπόν, καταρχήν ο καρκίνος του προστάτου, τις περισσότερες φορές, επειδή αρχίζει από το έξω μέρος του καρπουζιού, του προστάτη, δεν είναι τελείως ασυμπτωματικός. Δεν έχει συμπτώματα. Δηλαδή δεν έχει ούτε απόφραξη, ούτε αιματουρία, ούτε τίποτα. Στην υπερτροφία προστάτου, ο ασθενής αρχίζει και παραπονείται για δυσκολίες στην ούρηση. Συχνορία, επειδή δεν αδειάζει καλά την κύση του, σηκώνεται πάνω το βράδυ 3 και 4 φορές. Αιματουρία, ουρολοιμώξεις, δημιουργία λύθων στην οροδόχο κύστη και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν συμπτώματα τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν στον κατάλληλο ειδικό. Ακριβώς. Δηλαδή η υπερτροφία προστάτου είναι μια καλή νόσο εισαγωγικά, διότι ο ασθενής το καταλαβαίνει, πάει στον ουρολόγο και αρχίζει πλέον η θεραπεία, αφού γίνει διάγνωση. Αναφέρεστε τώρα σε θεραπεία και θέλω να ρωτήσω, η θεραπεία μπορεί να είναι φαρμακευτική ή και χειρουργική? Άρα. Ή ένα από τα δύο? Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, στην υπερτροφία προστάτου υπάρχουν δύο ειδών θεραπείες. Η φαρμακευτική θεραπεία, με την οποία πάντα πρέπει να αρχίζουμε, η χειρουργική θεραπεία και
και κάτι μεταξύ που είναι η θεραπεία με ατμό. Είναι κάτι καινούριο. Στο φαρμακευτικό μέρος, να μιλήσουμε λίγο καταρχάς για αυτό το κομμάτι. Ποιο είναι το αποτέλεσμα που μπορεί να δει κανείς και για πόσο χρονικό διάστημα, γιατί τα φάρμακα, δεν ξέρω, δίνουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα. Η φαρμακευτική θεραπεία συνίσταται από δύο διαφορετικές ουσίες. Η αναστολή των α υποδοχέων, δηλαδή τα φάρμακα με απλά λόγια, τα οποία ανοίγουν το προστάτη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όπως βλέπουμε τη φωτογραφία αυτή στη δεξιά πλευρά στη δεξιά που έχουμε πρόβλημα με τον προστάτη. Η αναστολή των α υποδοχέων, δηλαδή τα φάρμακα τα οποία ανοίγουν την προστατική ουρήθρα και τα φάρμακα τα οποία συρρυκνώνουν το προστάτη. Mm-hmm. Και υπάρχει και ο συνδυασμός των δύο, δηλαδή χαπάκι, το οποίο περιέχει την ουσία που διαστέλνει το προστάτη και την ουσία που συρρυκνώνει το προστάτη. Ωραία. Άρα εκεί εξυπηρετείται πρακτικά η ούρηση, να υπάρχει μια δηλαδή μεγαλύτερη ευκολία στην ούρηση και παράλληλα να μειώσουμε το μέγεθος της μικροφίας που υπάρχει στον προστάτη. Ακριβώς. Σωστά. Ακριβώς. Όπως ξέρετε όμως, κύριε Μότσο, όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες. Mm-hmm. Αυτά τα οποία διαστέλνουν το προστάτη έχουν δύο παρενέργειες. Την παλίδρομη εξπερμάτιση, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι άνευ σημασίας, και η πτώση της αρτηριακής πίεσης. Γιατί γίνεται αυτό? Όλα τα φάρμακα τα οποία διαστέλνουν το προστάτη, ανοίγουν το προστάτη, δυστυχώς ανοίγουν και τα αιμοφόρα αγγεία. Άρα πέφτει η πίεση του ασθενούς και καμιά φορά έχουμε και αρρυθμίες. Άρα, εάν έχουμε ένα ασθενή ο οποίος είναι υπερτασικός, αυτό μας βοηθάει. Αν έχουμε όμως ένα ασθενή ο οποίος έχει υπόταση, δεν μπορεί να το χορηγήσει αυτό το φάρμακο. Μάλιστα. Και τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν εκεί που τα φάρμακα αποτυγχάνουν? Οι επιλογές μας είναι μόνο για παράδειγμα μία χειρουργική επέμβαση διουρηθρικά ή και ανοιχτά? Να πάμε όμως και στην άλλη κατηγορία φαρμάκων, τα οποία συρρυκνώνουν το προστάτη. Mm-hmm. Άρα τα πρώτα φάρμακα τα οποία ανοίγουν το προστάτη τα δίνουμε σε όλες τις ηλικίες. Η δεύτερη κατηγορία που συρρυκνώνουν το προστάτη έχουν δύο σοβαρές παρενέργειες, σοβαρότερες παρενέργειες. Η πρώτη παρενέργεια είναι ότι κατεβάζει ψευδώς ένα ένζυμο που λέγεται PSA, που είναι καρκινικός δείχτης. Είναι αυτός που ανοιχνεύει το καρκίνο προστάτου. Άρα, εάν δώσουμε τα φάρμακα αυτά που συρρυκνώνουν το προστάτη, μπορεί να ελαττωθεί ψευδώς το PSA, ο ασθενής να εμφανίσει καρκίνο του προστάτη και να μην το πάρει κανένας είδηση. Και δεύτερη, πολύ σοβαρή παρενέργεια κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ελαττώνει την επιθυμία του άντρα να πάει με γυναίκα και τη στήσει. Άρα, ένας σωστός γιατρός δεν θα δώσει την κατηγορία φαρμάκων αυτών σε κανένα ασθενή μέχρι την ηλικία του 75-76 χρονών και κατά άλλους και 80. Δεν μπορεί να δώσει σε ένα ασθενή που είναι 60 χρονών φάρμακα που συρρυκνώνουν το προστάτη, διότι σας είπατε τα αποτελέσματα, θα έχει και μειωμένη στήση και μειωμένη επιθυμία να πάει με τη γυναίκα του. Τι επιλογές όμως υπάρχουν όταν πλέον τα φάρμακα, και ειδικά στην περίπτωση που αναφέρατε, γιατί κακά τα ψέματα, η σεξουαλική επαφή και η λειτουργία για έναν άντρα όπως και για μια γυναίκα είναι σημαντικά κομμάτια της ζωής μας. Άρα εγώ στον πράκτισμα μου δίνω μόνο τα φάρμακα τα οποία διαστέλλω την προστατική ουρήθρα, εάν βέβαια ο ασθενής δεν έχει υπόταση. Όταν για οποιοδήποτε λόγο η φαρμακευτική αγωγή πλέον δεν είναι ικανή να περιορίσει τα συμπτώματα, τότε καταφεύγουμε στην χειρουργική θεραπεία. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται αυτή η χειρουργική αντιμετώπιση του προστάτη και να δούμε και μία κάρτα για τις επιλογές που έχει κάποιος ασθενής, μάλλον ο γιατρός, για να προτείνει στον ασθενή. Ας δούμε λοιπόν τις επιλογές που υπάρχουν για την αντιμετώπιση της υπερτροφίας του προστάτη. Να ρωτήσω κάτι, είναι μόνο για την υπερτροφία ή και για τον καρκίνο αυτές οι μέθοδοι που συζητάμε? Εκτός τη μέθοδο Δέλτα που είναι η τελευταία, είναι μόνο για την υπερτροφία προστάτη. Πάμε λοιπόν να το δούμε λίγο αναλυτικά. Λοιπόν, ανοιχτή προστατεκτομή. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στις μεθόδους, σήμερα καλό είναι να αποφεύγονται πλέον οι τομές. Δηλαδή στην Αμερική που έζησα πολλά χρόνια και πήγαινε όλο έχουμε ακόμα, το μαχαίρι σχεδόν έχει καταργηθεί. Στο νοσοκομείο που διευθύνω την κλινική έχω να χρησιμοποιήσω μαχαίρι από το 2008 που φέραμε το ρομποτικό μηχάνημα. Καλό είναι να αποφεύγεται. Λοιπόν, η ανοιχτή υπάρχει όμως σαν μια επιλογή, υπάρχει, η οποία βεβαίως χρησιμοποιείται, να το πω έτσι, σπανίως, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις που απαιτείται. Εδώ θέλω να πω το εξής. Όταν ο γιατρός πρέπει να κάνει την επιλογή, ο γιατρός πρέπει να είναι
ικανός να εφαρμόσει όλες τις μεθόδους και να πει στον ασθενή ποια ακριβώς μέθοδο πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Η δεύτερη είναι η παλιά κλασική διουρεθρική προστατεκτομή. Παλιά ήταν ο χρυσός κανόνας της επέμβασης. Και ακόμα γίνεται σε πολλά νοσοκομεία. Ιδίως στα δημόσια νοσοκομεία αυτό γίνεται. Αυτή έχει αντικατασταθεί τελευταία από τη μέθοδο Τούρις. Η οποία τι είναι? Είναι η παλιά διουρεθρική προστατεκτομή με άλλη τεχνολογία, με τη διπολική διαθερμία. Δηλαδή, ενώ στη παλιά διουρεθρική προστατεκτομή χρησιμοποιούσαμε νερό κατά την επέμβαση και έπρεπε, για να μην έχουμε ηλεκτρολυτικές διαταραχές, για να μην κινδυνεύσει ο ασθενής, να περιορίσουμε την εκτομή το πολύ σε μία ώρα, με τη μέθοδο Τούρις μπορεί να πάμε και μία και δύο ώρες ή και περισσότερο. Ωραία. Θα τη δούμε και αυτήν αναλυτικά. Και βέβαια έχουμε και την ρομποτική, δηλαδή την αφαίρεση του αδενώματος. Μάλιστα. Η οποία έχει πολλές ενδείξεις. Mm-hmm. Παρενέργειες ή οτιδήποτε άλλο, θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά. Εάν και εφόσον υπάρχουν. Στη μία με μία. Πάμε λίγο όμως να μείνουμε ειδικά στο γάμα, δηλαδή στη μέθοδο Τούρις. Καινούρια, να το πούμε έτσι. Σχετικά καινούρια. Αφαίρεση, σωστά. Είναι η αφαίρεση του αδενώματος με τη μέθοδο Τούρις. Επί τη ευκαιρία, σε ιδιωτικό νοσοκομείο τουλάχιστον, το πρώτο μηχάνημα που καταστέθηκε, το φέραμε εμείς. Το έφερα εγώ στο νοσοκομείο αυτό. Μην λέμε ονόματα νοσοκομείου. Λοιπόν, μάλιστα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Τούρις. Εδώ αυτό το εργαλείο το οποίο βλέπουμε είναι ένα τι. Ενδοσκόπιο. Κοιτάξτε, η μέθοδο Τούρις καταρχήν δεν είναι όπως ο κόσμος πιστεύει, ανέμαχτη συσσαγωγικά. Υπάρχει ανέμαχτη γενικότερα? Όχι, επέμβαση. Δεν υπάρχει ανέμαχτη. Δεν είναι ανέμαχτη και δεν μπορεί να φύγει την ίδια μέρα. Mm. Αυτό είναι, δεν πρέπει να το λέμε, διότι δεν είναι σωστό να το λέμε. Όταν γίνεται η μέθοδος Τούρις, χρησιμοποιούμε δύο εργαλεία. Τη λούμπα που αφαιρούμε ιστό, δηλαδή άμα προστάσεις είσαι μεγάλος, δεν μπορεί να κάνεις κατευθείαν εξάγνωση, διότι κάνεις τίποτα. Πρέπει πρώτα να αφαιρεθεί αρκετός ιστός και μετά να κάνεις την εξάγνωση. Στην περίπτωση αυτή, βέβαια, πρέπει ο ασθενής να μείνει και μία μέρα στο νοσοκομείο, ίσως και δύο μέρες. Άρα, τίποτα δεν είναι, κάνεις την επέμβαση και πας σπίτι. Δεν είναι βραχίας νοσηλείας που λέμε. Όχι. Είναι λοιπόν κάποιον τουλάχιστον μία ημέρα, αν όχι παραπάνω. Δηλαδή, αν είναι βραχίας νοσηλείας, είναι ένας προστάτης πάρα πολύ μικρός, mm-hmm. που κατά 99% δεν θα χρειαζόταν να γίνει εγχείρηση, διότι θα υπήρχε ανταπόκριση με φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή, αν έρθει ένας προστάτης με 2 γραμμάρια και το κάψουμε λίγο με τη μέθοδο Τούρις με διπολική διαθερμία, αυτό είναι ανέμαχτο. Αλλά δεν έκανε τίποτα όμως. Εξηγήστε μας λιγάκι όμως για να κατανοήσουμε τι είναι αυτή η μέθοδος Τούρις. Λοιπόν, βεβαίως. Εδώ βλέπουμε ένα εργαλείο το οποίο είναι διουρηθρικό ενδοσκόπιο. Είναι ενδοσκοπικό. Μάλιστα. Υπάρχει μία εξέλιξη στη τεχνολογία. Παλιά ήταν η διουρηθρική προστατεκτομή. Παρενέργειες. Μετά πήγαμε στη μέθοδο με laser, green light κτλ. Που τη σταματήσαμε. Και τώρα, σήμερα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος. Στην αρχή κόβουμε το προστάτη, το αδένωμα με τη λούμπα. Ναι, μετά το βλέπουμε εδώ δεξιά ακριβώς πώς λειτουργεί. Είναι αυτό είναι η διαθερμία. Ακριβώς. Αυτό γίνεται στο τέλος. Mm-hmm. Αφού κόψουμε και υπάρχει λίγη αιμορραγία, πάμε με αυτό, σταματάμε την αιμορραγία και κάναμε τη λεγόμενη εξάχνωση. Αυτό που βλέπουμε τώρα στην εικόνα, να τονίσουμε ότι είναι το εσωτερικό του προστάτη. Αυτό είναι το εσωτερικό. Μάλιστα. Του προστάτη. Εδώ κοιτάξτε, έχει γίνει αφαίρεση. Εδώ είναι η λούπα. Ακριβώς. Αυτό είναι το σωστό. Αφαιρείς με τη λούπα το αδένωμα του προστάτη και μετά με το άλλο το μανιτάρι γίνεται η αιμόσταση και πάει ο ασθενής σπίτι, αφού μείνει στο νοσοκομείο ένα βράδυ. Άρα, παράλληλα, γίνεται πρακτικά η εισαγωγή αυτού του μηχανήματος. Διαμέσου της ουρήθρας. Μάλιστα. Με ή χωρίς νάρκωση, και αν είναι πάντα, ολική πάντα. Ή τοπική. Πάντα με νάρκωση, η οποία μπορεί να γίνει ή ραχιαία, τοπική που λέει ο κόσμος, ή γενική αναισθησία. Μάλιστα. Επομένως, κύριε Μούτσο, δεν υπάρχουν ανέμαχτα και δεν υπάρχουν θαύματα στην Τούρις να έρθει ο ασθενής και να πάει σπίτι το ίδιο βράδυ. Αν γίνει αυτό, ίσως δεν χρειαζόταν να γίνει επέμβαση ή 100% μπορούσε να γίνει και με φαρμακευτική αγωγή. Έχουμε λοιπόν με την μέθοδο αυτή την Τούρις μία αφαίρεση και παράλληλα ένα καυτηριασμό της περιοχής. Ακριβώς. Αφαιρούμε το αδένωμα, mm-hmm. το οποίο πάει και για βιοψία, σταματάει η αιμορραγία και έχουμε ένα μεγάλο χάσμα και ο ασθενής ουρεί πάρα πολύ καλά. Ποιο είναι όμως το μειονέκτημα? Έχει και μειονεκτήματα. Εάν ο προστάτης είναι πολύ μεγάλος. Όταν λέμε, δώστε μας μια τάξη μεγέθους. Δηλαδή πάνω από 100 γραμμάρια για παράδειγμα, ποτέ θα την έκανε τη μέθοδο αυτή. Διότι είναι δύσκολο να αφαιρέσει αυτό όλο.
Αλλά γίνεται όμως, ένας που έχει εμπειρία μπορεί να το κάνει, το έχουμε κάνει πολλές φορές αυτό, αλλά ποιο είναι τα δύο μειονεκτήματα που έχει. Επειδή γίνεται ένα μεγάλο χάσμα στο κυστικό αφιέρωμα, ο ασθενής έχει πάντα παλίδρομο εξπερμάτιση, το οποίο βέβαια δεν είναι μειονέκτημα, αλλά ορισμένοι ασθενείς δεν το θέλουν αυτό. Mm-hmm. Και το άλλο είναι, πολλές φορές για να σταματήσει η αιμορραγία, όταν καυτηριάζομαι το προστάτη, επειδή η θερμοκρασία διαχέεται στο εξωτερικό του προστάτη, δηλαδή στο πράσινο μέρος του καρπουζίου, mm-hmm. πειράζονται τα αισθητικά νεύρα και ο ασθενής μπορεί να μείνει ανίκανος. Άρα, αυτό που λένε, που λέγεται ευρέως, ότι είναι μία, η τούρηση είναι μία απλή μέθοδος, έρχεται, πάει σπίτι, δεν είναι ακριβώς απλή. Εάν είναι μεγέθης προστάτη, μπορεί να έχει ακράτεια, μπορεί να έχει εξπερμάτιση παλίδρομο και το πιο σπουδαίο από όλα είναι ότι μπορεί να έχει και πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας. Εάν λοιπόν έχω ένα ασθενή εγώ, ο οποίος μου πει το εξής, γιατρέ, θέλω, έχω ευμεγέθη προστάτη 100 γραμμάρια, πιθανό να έχει και 5-6 πέτρες στην οροδόχο κύστη και μου πει ότι θέλω να ανακουφιστώ από τα προβλήματα που έχω, να την κάνω μία φορά την επέμβαση ζωή μου και να έχω τις λιγότερες πιθανότητες να έχω πρόβλημα στήσης, θα κάνω την παλιά ανοιχτή προστατεκτομή με τη μέθοδο Da Vinci. Διότι, με το ρομπότ λοιπόν. Με το ρομπότ. Διότι δεν επηρεάζονται τα αισθητικά νεύρα, διότι δεν υπάρχει διάχυση της θερμότητας. Η αναστόμωση γίνεται ουρήθρα με ουρήθρα. Δηλαδή λέτε η σύνδεση, η διασύνδεση της ουρήθρας. Αυτό που βγάζουμε το προστάτη με την κύστη γίνεται ανατομικά πλέον και ο ασθενής δεν έχει παλίδρομο εξπερμάτιση. Μάλιστα. Μισό λεπτάκι. Άρα λοιπόν η μέθοδος τούρης μπορεί να έχει τα πλεονεκτήματά της. Αλλά και τα μειονεκτήματα. Πόσο καιρό χρειάζεται κανείς για να επανέλθει και να είναι λειτουργικός, γιατί είπατε μεν ότι μπορεί να βγει από το νοσοκομείο, αλλά εφόσον υπάρχει μια τέτοια επέμβαση, ο ασθενής πρέπει να περάσει κάποιο διάστημα μπορεί Βεβαίως. Να είναι λειτουργικός. Στη μέθοδο Τούρης, ένας σοβαρός γιατρός δεν θα μπει ποτέ στον ασθενή του να πάει στη δουλειά του, αν δεν περάσει τουλάχιστον 10 μέρες με 2 εβδομάδες. Διότι μπορεί να αιμορραγήσει. Και Μάλιστα. το χειρότερο πράγμα για. Παρά τον καυτηριασμό που γίνεται παράλληλα. Ακριβώς. Όχι, ο ασθενής στην Τούρης φεύγει χωρίς καθετήρα. Μένει στο νοσοκομείο ένα βράδυ, δύο βράδυ και φεύγει χωρίς καθετήρα. Καλό είναι να μείνει στο σπίτι του και να κάνει τα ελάχιστα για 10 μέρες με 2 εβδομάδες. Διότι το χειρότερο πράγμα για τον ασθενή και για τον γιατρό είναι μια μετεχειρητική αιμορραγία μετά επέμβαση προστάτη. Γιατρέ, όταν εφαρμόζουμε μια τέτοια μέθοδο αντιμετώπισης για τον προστάτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση για την υπερτροφία, η περιοχή στην οποία έχουμε επέμβει μπορεί να ξαναδημιουργήσει πρόβλημα, μπορεί να έχουμε ξανά υπερτροφία εκεί. Βεβαίως. Άρα δεν γίνεται ριζικά αυτή η αφαίρεση. Όχι. Εάν χειρουργήσω αύριο ένα ασθενή ο οποίος είναι 90 χρονών και γίνει μια καλή αφαίρεση του αδενώματος με οποιαδήποτε μέθοδο. Mm-hmm. Βέβαια, ρομποτικά γίνεται καλύτερα, βλέπεις καλύτερα, το βγάζεις όλο. Αλλά και αν το τούρεις ακόμα. Εάν ο ασθενής ζήσει άλλα 100 χρόνια, συνήθως δεν μεγαλώνει, διότι δεν υπάρχει οι ορμόνες να το μεγαλώσουν. Εάν όμως χειρουργήσω αύριο ένα ασθενή ο οποίος είναι 50 χρονών ή 45, τον πολύ σε μία δεκαετία ίσως ξαναχρειαστεί δεύτερη επέμβαση για να φύγει το αδένωμα. Παρ' όλα αυτά, εάν συγκρίνουμε την ανοιχτή προστατεκτομή με την μέθοδο Τούρης, νομίζω ότι είναι πασιφανής το πλεονέκτημα. Ναι. Ανοιχτά καλό είναι να μην γίνονται, διότι υπάρχουν πολλές επιπλοκές. Mm-hmm. Πάντα κάθε φορά που ανοίγεις με μαχαίρι TPLO, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα θρόμβωσης στα κάτω άκρα με πνευμονική εμβολή και να πεθάνει ο ασθενής. Μάλιστα. Ας μην πάμε τότε σε τόσο δυσάρεστα. Άρα καλό είναι να μην γίνονται ποτέ ανοιχτές επεμβάσεις. Προηγουμένως, στην αρχή της συζήτησής μας, αναφερθήκατε στον υδρατμό. Και θέλω να μου πείτε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα, γιατί είναι μια νέα μέθοδος την οποία εφαρμόζουν οι ουρολόγοι, αλλά είναι κάτι που μας δίνει πρώτα απ' όλα ένα μόνιμο αποτέλεσμα για όλους τους ασθενείς ή προβλέπεται μόνο για συγκεκριμένους ασθενείς. Ακριβώς. Καταρχήν, αυτή η μέθοδο στη χώρα μας είναι πολύ καινούρια. Εγώ που έχω ειδικευθεί στην Αμερική και πηγαίνω έρχομαι, μιλάω με συναδέλφους εκεί που έχουν πιο πολλή εμπειρία, είναι εκεί περίπου ένα χρόνο, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις. Δηλαδή, ασθενείς με μικρό προστάτη, 10, 20 γραμμάρια, 25, μπορεί να το εφαρμόσεις, αν δουλέψει. Άρα τι κάνουμε, καταρχάς να πούμε τι είναι αυτή η μέθοδος. Χρησιμοποιείται πολύ έξυπνα
η μετατροπή του ατμού σε νερό για να καταστρέψει την καλοήθη υπετροφία προστάτου. Πάμε λοιπόν να το βλέπουμε κιόλας για να καταλαβαίνουμε, να κατανοούμε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος. Έχουμε λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον προστάτη με ένα επίσης ενδοσκόπιο που μπαίνει μέσα στην ουρήθρα, σωστά? Μάλιστα. Το κομμάτι που είναι ανοιχτό μπέζ είναι με η υπετροφία βελόνα, του προστάτη. Είναι αριστερά και δεξιά. Με μία βελόνα τρυπάμε το προστάτη κάθε 2 εκατοστά ή κάθε εκατοστό. Δηλαδή βάζουμε περίπου 2 ή 3 βελονιές αριστερά και δεξιά. Είναι μία που διαρκεί 10 λεπτά. Μάλιστα. Δεν είναι όμως χωρίς. Ο ασθενής πρέπει να κοιμηθεί. Πρέπει προφανώς. Με μέθη. Καλό είναι να φεύγει με καθεντήρα, ο οποίος να φερείται αύριο. Τις περισσότερες φορές όμως, τουλάχιστον στην αμερικανική εμπειρία, δουλεύει 10 με 20% οι ασθενείς αμέσως αισθάνονται καλά. Τις περισσότερες φορές ο ασθενής πηγαίνει, έρχεται στον ουρολόγο, μπαίνει, βγαίνει ο καθετήρας. Καμιά φορά υπάρχει και αιμορραγία και θα χρειαστεί να κάνει τη μέθοδο Τούρις 1 ή 2 μήνες αργότερα. Εδώ λοιπόν ο υδρατμός τον οποίο εγχέουμε μέσα στο προστάτη, τι ακριβώς αποτέλεσμα περιμένουμε να φέρει? Καταστρέφει τον ιστό. Αυτό είναι, αλλά δεν γίνεται άμεσα όπως το Τούρις, το βγάζεις, τελείωσε. Γίνεται με την πάραδο του χρόνου. Είδαμε προηγουμένως ότι αναφερόταν δεξιά κάτω από 1 έως 3 μήνες η περίοδος απορρόφησης του ιστού. Αποτελέσματα. Έχει ένα μικρό μέρος μπορεί να το κάνεις αυτό, αλλά δεν είναι μία μέθοδος που αντικάζει για όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι μία μεταβατική φάση, ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ φαρμάκων και μίας χειρουργικής μεθόδου. Αυτό ότι η μέθοδος ζούμε είναι κάτι μεταξύ between που λένε οι Αμερικάνοι, της φαρμακευτικής θεραπείας και της χειρουργικής θεραπείας. Μάλιστα. Κρατάω λοιπόν την μέθοδο Τούρις, στην οποία μπαίνουμε 2 ερυθρικά και αφαιρούμε και παράλληλα καυτηριάζουμε. Άμεσα αποτελέσματα. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι ανέμαχτη και δεν μπορεί ο ασθενής να φύγει αμέσως. Αυτό είναι λάθος. Είπατε προηγουμένως για την ρομποτική προστατεκτομή. Αναφερθήκατε νωρίτερα όμως επίσης σε μία προστατεκτομή, ειδικά την ανοιχτή, η οποία πρέπει να αποφεύγεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Πείτε μας δύο λόγια καταρχάς για τη ρομποτική προστατεκτομή, για να κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα. Για καλοήθεια επιτροφή, μάλιστα. Ακριβώς. Εάν είναι ο γιατρός ο οποίος κάνει την επέμβαση ή αν είναι το ρομπότ που την πραγματοποιεί? Ακριβώς. Σίγουρα δεν είναι το ρομπότ, είναι ο χειριστής του ρομποτικού μηχανήματος. Δηλαδή, αν μου δώσετε εμένα ένα Boeing 747, δεν μπορώ να το πετάξω. Λοιπόν, είναι αυτός που είναι πάνω στο ρομπότ, όχι το ρομπότ. Η επέμβαση για καλοήθη υπετροφία προστάτου, σας διαβεβαιώ, που κάνει χιλιάδες ρομποτικές επεμβάσεις, είναι πολύ πιο δύσκολη από την ριζική προστατεκτομή. Δηλαδή, το να αφαιρέσω εγώ ένα ευμεγέθη αδένωμα, καλοήθη υπετροφία, με το ρομπότ είναι πολύ πιο δύσκολο από το να κάνω ριζική αφαίρεση του προστάτου. Γιατί λειτουργείται στο εσωτερικό του προστάτη. Ακριβώς. Δεν είναι μία καινούργια χείριση, απλώς κάνουμε αυτό που σας είπα να αποφεύγουμε με ανοιχτά. Δηλαδή, κάνουμε την παλιά ανοιχτή επέμβαση ρομποτικά. Πιάνετε πλεονεκτήματα, βλέπεις πάρα πολύ καλά. Πραγματικό χρόνο. Σε πραγματικό χρόνο. Δεν υπερθερμαίνει την κάψουλα, άρα δεν γίνεται διάχυση θερμότητος να καταστρέψει τα αισθητικά νεύρα που είναι ακριβώς απ' έξω. Βλέπουμε λίγο εδώ τον προστάτη τώρα στην προκειμένη περίπτωση και ακριβώς. Βλέπουμε επίσης. Φανταστείτε λοιπόν να πάω εσωτερικά εγώ, να βγάλω το προστάτη. Ναι. Όλα αυτά τα κίτρινα που είναι τα αισθητικά νεύρα θα καταστραφούν και ο ασθενής θα είναι ανίκανος. Ενώ παλιά νομίζαμε ότι εάν κάνεις επέμβαση για το αδένωμα, δεν έχει καμία σχέση με τη στήση. Είναι λάθος. Για να γίνει διάχυση της θερμότητος από τη μέθοδο Τούρις ή από το λέιζερ, καταστρέφοντας μπορεί να κάψεις τα νεύρα πρακτικά. Ακριβώς. Ενώ λοιπόν εδώ, όταν μπαίνουμε πλέον με τους βραχίωνες του ρομπότ. Μπράβο. Εδώ τώρα βέβαια η επέμβαση δεν είναι για την καλοήθη υπετροφία, είναι για το καρκίνο προστάτη. Σωστά. Αλλά ας εκμεταλλευτούμε λίγο αυτή την εικόνα. Εδώ είναι η αφαίρεση όλου του προστάτη. Η ριζική προστατεκτομή. Λοιπόν, μιλάτε για την αφαίρεση του εσωτερικού, προστάτη. Να φανταστείτε το προστάτη, με απλά λόγια σας το λέω, για να το καταλάβει ο κόσμος, σαν ένα καρπούζι. Όταν έχει καρκίνο, αφαιρούμε όλο το καρπούζι και ανώνουμε την ουρήθρα με την ουρήθρα. Μην το λέτε έτσι απλά, να το βλέπουμε κιόλας. Παρακαλώ λίγο να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την εικόνα, την προηγούμενη, το βίντεο αυτό, όπου αφαιρείται ο καρκίνος του προστάτη, για τον οποίο μου είπατε νωρίτερα ότι δεν μας δίνει και συμπτώματα. Δηλαδή δεν έχει ο ασθενής κάτι που να χτυπήσει το καμπανάκι. Δυστυχώς δεν έχει συμπτώματα στα αρχικά στάδια. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν εδώ, βλέπουμε τώρα τους βραχίωνες αυτούς. Ο προστάτης είναι ακριβώς στο σημείο το κεντρικό, που περιβάλλεται από κίτρινα νεύρα. Αυτά είναι τα λεγόμενα αισθητικά νεύρα. Mm-hmm.
Λοιπόν, όταν αφαιρούμε, κάνουμε τη ριζική προστατεκτομή, προσπαθούμε να διασώσουμε αυτά τα κίτρινα τριχοειδή αγγεία. Ναι. Οπότε ο ασθενής μετά την επέμβαση έχει ξανά, 2 μήνες αργότερα περίπου, έχει ξανά στήσεις που είχε και πριν. Και βλέπετε, ενώνομαι την ουρίθρα με την ουρίθρα. Η ίδια ακριβώς επέμβαση, αν το φανταστείτε, μπορεί να γίνει και στην ανοιχτή προστατεκτομή, δεν είναι το αδένωμα. Οπότε εκεί ο ασθενής δεν έχει παλίδρομο εξπερμάτιση και δεν έχει και πρόβλημα στήσης. Δηλαδή το ρομπότ έφερε μία επανάσταση στις θεραπείες του προστάτη. Πρακτικά λοιπόν τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής επεμβατικής στον προστάτη ποια είναι? Λοιπόν, να κάνω μία ανακεφαλαίωση. Για καλοήθη υπετροφία προστάτου, η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών πρέπει και συνήθως γίνεται με τη μέθοδο Τούρης. Το λέζερ έχει καταληφθεί. Αλλά η μέθοδος του ρίβου, όπως σας είπα πάλι, δεν είναι ούτε ανέμαχτη, ούτε πας σπίτι την ίδια μέρα, ούτε το κάνεις μόνο με το μανιτάρι. Πρέπει να γίνει και εκτομή του αδενώματος. Εάν όμως έχουμε ένα υπερμεγέθη προστάτη με συνοδά προβλήματα, φέρει πει να έχει ο ασθενής πέτρες στην οροδοχοκύστη εξαιτίας της υπετροφίας ή έχει εκόλπωμα, τότε καλό είναι ένας έμπειρος χειρουργός να μην το κάνει ανοιχτά αυτό, να το κάνει. Να κάνει την ανοιχτή επέμβαση με τη μέθοδο ρομπότ. Που πλέον φεύγει το αδένωμα, δεν πειράζονται διότι δεν υπάρχει θερμοκρασία τα αισθητικά νεύρα και δεν έχει και παλίδρομο εξπερμάτιση που έχει στη μέθοδο Τούρης. Άρα κρατάμε 3 βασικά στοιχεία από αυτό το οποίο είπατε. Πρώτον, ότι το ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακριβώς στο σημείο που πρέπει, χωρίς να προκαλέσουμε βλάβη στα νεύρα εκείνα που θα βοηθήσουν στην σεξουαλική λειτουργία. Δεύτερον, να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε προκαλέσει ένα καινούριο τραύμα, γιατί μία ανοιχτή επέμβαση είναι ένα τραύμα. Ακριβώς. Άρα μπαίνουμε από πόσες τρυπούλες μπαίνουμε? 4 ή 5 τρυπούλες, ναι. Μάλιστα. Μεγέθος? Ναι, είναι σαν μία βελόνα. Απειροελάχιστη λοιπόν. Και το τελευταίο και βασικότερο κομμάτι είναι ότι επίσης δεν έχουμε προβλήματα εκ των υστέρων, γιατί συνδέεται, μας είπατε, η ουρίθρα με την ουροδόχο κύστη. Ακριβώς. Δηλαδή, όταν κάναμε τη μέθοδο Τούρης ή την παλιά διουρηθρική προστατεκτομή, κατά κάποιο τρόπο γίνεται μία σπηλιά μέσα στη κήτη του προστάτη και όλοι οι ασθενείς, αυτός είναι ο κανόνας, έχουν παλίδρομο εξπερμάτιση. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι και μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι για κάποιον που θέλει να κάνει όμως να αποκτήσει παιδιά. Ποιο είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του ρομποτικού μηχανήματος? Δεν διαχέεται η θερμότητα προς τα έξω, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να καταστρέψει τα αισθητικά νεύρα, άρα ο ασθενής να έχει πρόβλημα στήσης. Μάλιστα. Εάν ο καρκίνος του προστάτη δεν έχει επεκταθεί σε όλο τον προστάτη και τον έχουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, τότε η μέθοδος εκείνη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ποια είναι? Υπάρχει συγκεκριμένη μέθοδος που να εντοπίζει το συγκεκριμένο σημείο χωρίς να επηρεάσει το υπόλοιπο του προστάτη? Βεβαίως. Αλλά πριν πάμε εδώ, αυτά που είπαμε τώρα μέχρι και Μότσο ήταν για την υπετροφία προστάτου. Αναφερθήκαμε και στη ρομποτική αφαίρεση όταν πρόκειται για καρκίνο του προστάτου. Για καρκίνο. Όταν έχουμε το καρκίνο προστάτου, τα ζητήματα είναι 2. Πρώτον, αυτό που λέει ο κόσμος, να καθαρίσει καλά. Εμείς οι γιατροί λέμε το ογκολογικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ένα. Το μείζον θέμα και το άλλο είναι επίσης μείζον, είναι αυτό που λέμε ποιότητα ζωής, που έχει 2 σκέλη. Να μην έχει ο ασθενής ακράτεια, να μην χάνει τα ούρα του δηλαδή, και να μπορεί να έχει και στήσεις μετά την επέμβαση. Τώρα, είναι εφικτό αυτό? Βεβαίως. Τώρα, στο ογκολογικό αποτέλεσμα, λένε οι Αμερικάνοι, οι οποίοι λένε την αλήθεια σχεδόν πάντα, στην ιατρική τουλάχιστον. Δεν μιλάμε για πολιτικά τώρα, στην ιατρική. Το ογκολογικό αποτέλεσμα, είτε το κάνεις ανοιχτά, είτε το κάνεις ρομποτικά, είναι το ίδιο. Mm-hmm. Το ένα δεν είναι κάτι του άλλου. Εκεί όμως που το ρομπότ είναι ασύγκριτο, είναι στην ποιότητα ζωής. Ενώ με στην ανοιχτή επέμβαση, όταν αφαιρείς δηλαδή ανοιχτά όλο το καρπούζι, όλο το προστάτη, η ακράτεια και η ανικανότητα, θα έλεγα, είναι ο κανόνας, στο ρομποτικό μηχάνημα είναι η εξαίρεση. Άρα λοιπόν τα έχει κάποιος εξασφαλισμένα? Όχι 100%, αλλά σε μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, με καλό ρομποτικό μηχάνημα, τα τελευταία που υπάρχουν, και με ένα έμπειρο χειρουργό, το ποσοστό ακράτειας, θα έλεγα, είναι λιγότερο από 4 με 5%, και στις δικές λειτουργίες το ίδιο.
Δηλαδή είναι υψηλά τα ποσοστά. Θα κρατήσω βέβαια αυτό που είπατε για τον έμπειρο χειρουργό, γιατί το μηχάνημα είναι μηχάνημα και είναι σαν το μαχαίρι. Είτε το χρησιμοποιείς για να κόψεις ψωμί ή για να αλείψεις, ας πούμε, το βούτυρο. Το θέσετε πολύ καλά. Καταλαβαίνετε ποια μπορεί να είναι η μεγάλη διαφορά. Έχουμε λοιπόν τον καρκίνο του προστάτη. Επαναλαμβάνω όμως, γιατί εσείς μιλάτε πλέον για ολική αφαίρεση. Εγώ σας ρωτάω όμως, όταν έχουμε καρκίνο του προστάτη και μπορεί να είναι εντοπισμένος σε ένα σημείο, έχουμε τέτοια περιστατικά πάρα ή πολύ καλή... πηγαίνει παντού ο καρκίνος? Πολύ καλή ερώτηση και σε ευχαριστώ. Ακούστε, ενώ φερρυπίνει ο καρκίνος του νεφρού, θα το δούμε αργότερα, η διάγνωση γίνεται με τη μαγνητική, με την αξονική τομογραφία, και είναι εύκολο εκεί να αφαιρέσεις τοπικά ή να κάψεις τοπικά. Είναι μόνο εστιακό. Ο καρκίνος του προστάτου δυστυχώς είναι σχεδόν πάντα, είναι πολυεστιακός. Πώς γίνεται η διάγνωση του καρκίνου προστάτου? Πάντα μαγνητική τομογραφία. Η λεγόμενη πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία. Τις περισσότερες φορές, ενώ η μαγνητική τομογραφία λέει ότι ο προστάτης έχει καρκίνο στη τάδη και στη τάδη θέση, όταν αφαιρέσουμε το προστάτη όλοι, βλέπουμε ότι στις 95% των περιπτώσεων είναι πολυεστιακός. Άρα, εάν πας και κάνεις εντοπισμένη θεραπεία με την focal therapy, high intensity όπως το λέμε. Υψηλής λοιπόν έντασης. Έντασης, τις περισσότερες φορές δεν θα έχεις καλά αποτελέσμα, διότι δεν είναι μόνο εκεί που έκαψες ή εκεί που θεράπευσες, είναι και αλλού. Και ποιο είναι το μεγάλο μειονέκτημα? Μετά από focal therapy, αν χρειαστεί να κάνεις ριζική αφαίρεση του προστάτου, είναι, δεν θα ήθελα να την κάνω, είναι φοβερά δύσκολη, είναι όλα κολλημένα και τις περισσότερες φορές ο ασθενής μπορεί να φύγει και με κολοστομία. Μισό λεπτάκι. Πάμε καταρχάς να εξηγήσουμε τι είναι το focal therapy. Βεβαίως. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι είναι μία γιατρός που βλέπει τη μαγνητική τομογραφία για την οποία αναφερθήκατε και εντοπίζει τι? Και εντοπίζει με την πολυπαραμετρική που σας είπα τον καρκίνο προστάτου, αυτό που βλέπει. Μάλιστα. Και θεραπεύει. Και... Παλιά τι κάναμε? Πες το ότι έρχεται ένα στο γραφείο μου ασθενής ο οποίος έχει καρκίνο προστάτη αλλά έχει προβλήματα υγείας, είναι καρδιοπαθής, έχει πνευμονοπάθεια και δεν μπορεί να χειρουργηθεί. Θα του πω να κάνει το δεύτερο καλό που κατά τη γνώμη μου είναι η εξωτερική ακτινοβολία. Δηλαδή ακτινοβολείς όλο το προστάτη. Γιατί? Διότι είναι πολυεστιακό. Άρα το αντιμετωπίζουμε σαν ένα ενιαίο σύνολο και ακριβώς, όχι με μονομένα σημεία. Ακριβώς. Αυτό το κάνουν οι ακτινολόγοι. Εμείς το ρεολόγιο τι βρήκαμε? Βρήκαμε αυτό, το focal therapy. Θέλαμε την εντοπισμένη λοιπόν θεραπεία. Εντοπισμένη. Θέλαμε να κρατήσουμε και αυτό εμείς. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστό. Πάμε λοιπόν, κάναμε την πολυπαραμετρική, βλέπουμε πού είναι ο καρκίνος. Αυτό που βλέπαμε όμως. Μισό λεπτάκι, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ακριβώς το γραφικό εκείνο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να εξηγήσουμε. Εδώ λοιπόν είναι η πίελος. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το ηλεκτρόδιο ή. Μπαίνει στο προστατικό κάναμε. Μπαίνει λοιπόν μέσω του ορθού στο σώμα και βλέπουμε τι και πώς λειτουργεί. Κάνουμε κατά κάποιο τρόπο μια ακτινογραφία του προστάτη. Μια τριζιάστατη ακτινογραφία. Ακριβώς. Ναι. Και εστιάζουμε πλέον high intensity στο μέρος που βλέπουμε. Με υψηλή λοιπόν ευκρίνεια στο σημείο το οποίο έχουμε αποτυπώσει κάποιες αιστείες του καρκίνου. Μάλιστα. Μία ή δύο αιστείες, δεν μπορεί να κάνει όλο το προστάτη. Mm-hmm. Και θεραπεύουμε αυτή την αιστεία. Αλλά όπως σας είπα, δεν είναι μόνο αυτό που θεραπεύσαμε, είναι και αλλού. Εδώ, γιατρέ, βλέπουμε ότι μαρκάρει την περιοχή. Μαρκάρει την περιοχή που αυτό... έχει εντοπίσει μία αιστεία. Μπράβο. Μαρκάρει αυτό που βλέπουμε και το θεραπεύουμε. Πώς? Με high intensity, δηλαδή μια μορφή ακτινοβολίας. Δηλαδή γίνεται μια εκπομπή ακτινοβολίας από το σύστημα αυτό και εσωτερικά. Εσωτερικά. Και θεραπεύει αυτό. Mm-hmm. Σωστή. Αν δηλαδή στο μέλλον προοδεύσει πολύ τεχνολογία και είμαι στα 100% σίγουροι ότι βλέπουμε αυτά που υπάρχουν, τα χειρουργεία θα σταματήσουν. Θα κάνουμε μόνο αυτό. Το καταλαβαίνετε. Μισό λεπτά, γιατρέ. Αφού έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την τρισδιάστατη απεικόνηση μέσω του ορθού και να χτυπήσουμε ακριβώς τα σημεία που είναι προβληματικά και νοσούν, γιατί δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά αυτή η θεραπεία έναντι άλλων? Ποιο είναι το μειονέκτημα της συγκεκριμένης θεραπείας? Σας το είπα ήδη, δεν ξέρω αν καταλάβατε. Διότι η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία που κάνουμε, που μας λέει ότι έχουμε φέρει πλέον, πας όπως το ρολόι μας, στη μία η ώρα ή στην έκτη ώρα έχουμε καρκίνο προστάτου,
Όταν αφαιρέσει το προστάτη όλο, θα δεις με έκπληξη ότι είναι και στη 12η ώρα και στη 3η ώρα και στη 9η ώρα. Είναι πολυαιστιακό. Άρα πού ενδείκνεται αυτή η θεραπεία τότε? Αυτή ενδείκνεται μόνο εάν είσαι 100% σίγουρος ότι είναι μόνο σε αυτό το σημείο και αν κατά τη γνώμη ο ασθενής δεν μπορεί να χειρουργηθεί. Είναι λοιπόν μια εξειδικευμένη θα κατάσταση. Θα έλεγα είναι, όπως το ριζούμε και αυτό, είναι μια κατηγορία ασθενών που μπορεί να το κάνεις. Καθώς μιλάμε σε όλη αυτή την συζήτηση που έχουμε νωρίτερα, είπατε προηγουμένως για πέτρες στο νεφρό ή για καρκίνο στο νεφρό. Καταρχάς, οι πέτρες στο νεφρό και η βλάβη που θα υποστεί το νεφρό είναι δεδομένο ότι είναι συγγενής με αυτή του προστάτη? Δηλαδή το ένα αναιρεί το άλλο ή συνλειτουργούν? Όχι, η λυθίαση στο ρομπητικό σύστημα είναι άλλο θέμα. Και πάλι, άπαξε και γίνει, έχει κάποιος λυθίαση στο ρομπητικό σύστημα, στους νεφρούς, υπάρχει ένα evolution, υπάρχει μια διαρκής ανάπτυξη, μια εξέλιξη. Παλιά ήταν το μαχαίρι. Σας είπα ότι πλέον καλό είναι να αποφεύγονται τομές. Σήμερα όλοι οι λύθοι και τα λοιπά αντιμετωπίζονται ή με εξωτερική λιθοτριψία ή σήμερα που είναι πιο μοντέρνο, πάμε διαμέσου του πέους ή της ουρίθρας στη γυναίκα, ανεβαίνουμε στο νεφρό, με λέιζερ πάμε όλες τις πέτρες και αν είναι πολύ μεγάλη η πέτρα, αντί να αφαιρέσουμε πολλή ώρα με το λέιζερ, κάνουμε αυτό που λέμε διαδερμική νεφρολιθοτριψία. Δηλαδή κάνουμε μία, μπαίνουμε από τα πλάγια και σπάμε τις πέτρες με άλλη modality, πολύ πιο γρήγορα. Με άλλη φιλοσοφία. Με άλλη φιλοσοφία. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας ασθενής με λυθίαση στο νεφρό και έχει και μία ανομαλία, συγγενή ανομαλία που λέγεται απόφραξη της συμβολής. Δηλαδή, με απλά λόγια, εκεί που ενώνεται ο νεφρός με το σωληνάκι, τον ουρητήρα. Μάλιστα. Αντί να κάνουμε όλα αυτά με τα λέζ και τα ενδοσκοπικά, πάμε με το ρομποτικό μηχάνημα, βγάζουμε τους λίθους και την ίδια ώρα φτιάχνουμε και τη συμβολή. Άρα έχουμε πρακτικά διπλό όφελος. Διπλό όφελος. Αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, βέβαια, 90% κτλ., η λυθίαση αντιμετωπίζεται ενδοσκοπικά με το λέζερ. Ας δούμε όμως λίγο τώρα την περίπτωση του καρκίνου του νεφρού. Καταρχάς, έχουμε συμπτώματα και αν ναι, ποια είναι αυτά? Ο καρκίνος του νεφρού τις περισσότερες φορές είναι ένα έβριμα, η μικρή όγκη τουλάχιστον που βλέπουμε τελευταία, ένα έβριμα τυχαίο. Έχει ο άλλος ένα κοιλιακό πόνο. Κάνει μία μαγνητική, το λέει ο παθολόγος του, χωρίς λόγο βέβαια, και βρίσκουμε ένα τυχαίο έβριμα καρκίνου νεφρού. Φυσικά του έσωσε τη ζωή του. Άρα τις περισσότερες φορές είναι ασυμπτωματικά και χωρίς κανένα πρόβλημα, άντε να έχει μία αιματουρία, αν είναι σε προχωρημένο στάδιο. Έχουμε λοιπόν καρκίνο του νεφρού. Είναι επίσης πολυαιστιακός ή είναι μόνο εστιακός? Γιατί προηγουμένως τον καρκίνο του προστάτη, συγκεκριμένα ναι. Αφαιρθήκατε για πολυαιστιακό. Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα, κύριε Μούτση, είναι διαφορετικά. Είναι καρκίνος που 100% απεικονίζεται με την αξονική και τη μαγνητική και βλέπουμε αν υπάρχει ένας ή δύο ή τρεις ή 13. Τις περισσότερες φορές είναι ένας καρκίνος και σήμερα, ενώ παλιά ήταν η κλασική μέθοδος ολική αφαίρεση του νεφρού, σήμερα αυτά έχουν βέβαια εγκαταληφθεί και γίνεται, βέβαια πάλι με εμπειρούς χειρούργους, και γίνεται μία μέθοδος που αναβίωσε από το παρελθόν. Η παλιά μερική νεφρεκτομή γίνεται σήμερα κατά κόρο με τη βοήθεια του ρομποτικού μηχανήματος. Mm-hmm. Να σας πω γιατί. Πάμε λοιπόν να το δούμε και αυτό πρακτικά. Εδώ έχουμε την απεικόνιση των νεφρών. Άμφο έτσι, είναι και από τις δύο πλευρές. Και όταν λοιπόν εντοπίζουμε μέσω της αξονικής ή της μαγνητικής της τομογραφίας έναν όγκο. Βλέπουμε εδώ ακριβώς, εξέχει είναι το λευκό κομμάτι πάνω στο νεφρό, σωστά? Λοιπόν, εδώ είμαστε βέβαιοι με την απεικόνιση που έχουμε σήμερα ότι είναι ένας όγκος. Τώρα, εξαρτάται τώρα τι κάνουμε. Παλιά γινότανε με τομή, σας λέω από το εμβολίο. Με ανοιχτή τομή. Με ανοιχτή τομή, αφαίρεση όλου του νεφρού. Άρα λοιπόν, ήδη ήμασταν ένα βήμα πριν την αιμοκάθαρση γιατί είχαμε μόνο ένα νεφρό. Έχουμε ένα νεφρό. Εάν όσο πιο καλή είναι η νεφρική λειτουργία, προσέξτε αυτό, τόσο ο ασθενής έχει λιγότερες πιθανότητες να έχει καρδιακό επεισόδιο ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Δηλαδή, όσο πιο καλή είναι ο νεφρός, η νεφρική λειτουργία, τόσο λιγότερες πιθανότητες να έχουμε εγκεφαλικό stroke ή έφραγμα. Μάλιστα. Άρα, καλό να διασώσουμε όσο μπορούμε νεφρικό παρέχημα, χωρίς βέβαια να αφήσουμε καρκίνο πίσω. Εδώ τώρα, εάν είσαι μια χώρα
που δεν υπάρχουν τα μέσα ή δεν υπάρχει ένας κατάλληλος χειρουργός να κάνει μερική νεφρεκτομή επί υγιούς εδάφους, μπορεί κάλλιστα να κάνεις αυτό που κάναμε στο προστάτη που αναφέρατε, που δεν είναι καλό για το προστάτη. Δηλαδή, focal therapy. Με διαφόρμα. Ή με microwave, ή... Με μικροκύματα, για να τα λέμε και στα ελληνικά. Ακριβώς. Ακτινοβολή κτλ. Μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά τώρα με τη βοήθεια του ρομπότ, αναβίωσε η παλιά τεχνική που κάναμε παλιά όταν έκανα ειδικότητα στην Αμερική, η μερική νεφρεκτομή. Όπως βλέπετε εκεί, αν το αφήσετε λίγο την εικόνα. Αν μπορούμε, παρακαλώ, λίγο να την παγώσουμε εδώ. Την παγώστε λίγο. Ευχαριστώ. Στο νεφρό υπάρχουν δύο αγγεία συνήθως. Ένα αγγείο παίρνει αίμα και ένα αγγείο διώχνει το αίμα. Η είσοδος και η έξοδος. Μπράβο. Ο καθαρισμός και. Πώς γινόταν παλιά, κύριε Μούτσο, η μερική νεφρεκτομή? Πηγαίναμε και κλείναμε το μίσκο, δηλαδή και τα δύο αγγεία, χωρίς να τα βλέπουμε. Τα σφραγίζαμε λοιπόν. Σφραγίζαμε. Ναι. Επομένως, αίμα δεν πήγαινε στο νεφρό μεν, άρα δεν υπήρχε αιμορραγία, αλλά την ίδια ώρα όμως το παλιό αίμα που ήταν μέσα δεν μπορούσε να φύγει. Πηγαίναμε λοιπόν να αφαιρέσουμε τον όγκο, αλλά άπαξ και το βγάζαμε, το παλιό αίμα που πήγε μέσα έβγαινε. Αιμορραγία λοιπόν. Μία αιμορραγία από φλεβικό αίμα βέβαια, αλλά δεν έβλεπε τίποτα. Άρα στα 10 περιστατικά που κάναμε παλιά, μερική νεφρεκτομή ανοιχτά, ή αφήναμε όγκο πίσω ή καταλήγαμε σε ολική αφαίρεση του νεφρού. Τώρα με τη βοήθεια του ρομποτικού μηχανήματος και την εμπειρία που έχουμε, πάμε, παρασκευάζουμε την νεφρική αρτηρία. Είναι τεχνικά, αυτά είναι βασικά. Ναι. Μπαίνουμε και όταν είμαι στα έτοιμη, κλαπάρουμε μόνο την νεφρική αρτηρία. Το βλέπετε εκεί με τον bulldog. Ουσιαστικά σφραγίζουμε την είσοδο την του είσοδο, αίματος μέσα στο νεφρό. Βγάζουμε τον όγκο, ναι. Το ράφουμε. Εκεί βέβαια τώρα χρειάζεται εμπειρία. Διότι άπαξ και κλείσεις την νεφρική αρτηρία και βγάλεις τον όγκο, εάν σε πάρει 2 ώρες να το κάνεις αυτό. Θα νεκρώσει το. Ακριβώς. Ο νεφρός νεκρώθηκε. Στέλεχος. Άρα πρέπει ο χειρουργός να είναι έμπειρος, γρήγορος και τον πολύ σε 20-25 λεπτά μάξιμο να έχει αφαιρέσει τον όγκο επιγείους εδάφους και να. Για να αιματωθεί πάλι η περιοχή. Ακριβώς. Αυτό σήμερα είναι η θεραπεία εκλογής για όγκος νεφρού. Αν μπορεί να γίνει, αν είναι εφικτό, αν έχεις ένα τεράστιο όγκο που δεν γίνεται, τότε πρέπει να αφαιρέσεις το νεφρό. Η ίδια διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί σε παραπάνω από μία εστίαση στο νεφρό, την ίδια στιγμή. Αν έχεις 2 εστίες, θα κλαπάρω το νεφρό στο μεγάλο όγκο και θα πάω στον άλλο να το κάνω χωρίς να κλαπάρω. Αλλά γίνεται παρόλα αυτά στην ίδια συνεδρία. Το πολύ με 2 εστίες. Αλλά το βλέπεις από πριν, διότι εδώ ξέρεις ακριβώς τι έχεις. Και οι ενδείξεις αλλάζουν. Δηλαδή, παλιά λέγαμε, ναι. Θυμάμαι πριν 8-10 χρόνια, λέγαμε αν έχεις ένα όγκο παραπάνω από 2 εκατοστά, μην κάνεις μερική νεφρεκτομή. Μετά το 2 εκατοστά έγινε 3. Το 3 έγινε 4. Όσο εμπειρία έχουμε, μπορώ να βγάλω σήμερα και όγκο με 10 εκατοστά. Δεν είναι αναλόγως. Και παρόλα αυτά, να αφήσουμε ένα υγιές κομμάτι του νεφρού. Για σκεφτείτε κάποιο ο οποίος έχει διαβήτη. Και είναι και ο άλλος νεφρός, δεν είναι καλός. Όσο πιο καλό παρέχημα έχεις, τόσο κρατάς τον άνθρωπο έξω από την αιμοκάθαρση, που είναι το χειρότερο. Ή αν έχεις άλλο ασθενή που έχει ένα νεφρό. Θα προσπαθήσεις να αφήσεις έστω και μία φλούδα για να οδηγήσεις τον άνθρωπο, τον ασθενή σε αιμοκάθαρση όσο μπορείς αργότερα. Θέλω να επιστρέψουμε λίγο στην θεραπεία που συζητήσαμε προηγουμένως, την λεγόμενη focal therapy, την εντοπιζόμενη δηλαδή, με υψηλής έντασης εκπομπή ακτινοβολίας. Σωστά. Αυτή μας είπατε προηγουμένως ότι εδώ στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Θεωρητικά ναι. Το αποτέλεσμα όμως θα είναι εξίσου καλό με μία αφαίρεση με ρομποτικό μηχάνημα. Καμία σχέση. Διότι το βγάζεις τελείωσε. Το άλλο το κες και δεν ξέρεις τι θα γίνει μετά από 3-4 χρόνια. Τώρα, αν έχω ένα ασθενή ο οποίος είναι 85 χρόνια, 86 χρόνια και πάνω. Με ένα νεφρό. Η πρώτη μου εκλογή θα είναι, επειδή έχουμε εμπειρία, να του κάνω μερική νεφρεκτομή. Εάν βλέπω ότι δεν μπορώ να αφαιρέσω όλο τον όγκο, θα προσπαθήσω να αφαιρέσω όσο μπορώ και θα αφήσω έστω και λίγο καρκίνο πίσω, διότι θα ήθελα ο ασθενής αυτός, μέχρι ο καρκίνος αυτό που αφήνει ο μικρός, να μεγαλώσει, μπορεί να περάσουν και 3 και 4 χρόνια και 5 χρόνια και θα αποφύγει την αιμοκάθαρση. Είναι θέμα λοιπόν ηλικίας και επιλογής που γίνεται εκείνη τη στιγμή. Εμείς μιλάμε όμως για τον κανόνα. Το focal therapy, η εντοπιζόμενη λοιπόν αυτή ακτινοβολία,
καίει το σημείο εκείνο το οποίο πάσχει. Στην αντίστοιχη θεραπεία που κάνετε εσείς και αφαιρείται μερικώς ένα κομμάτι του νεφρού, παράλληλα καυτηριάζει το σημείο εκείνο ή μπορεί να έχουμε μία επαναφορά του καρκίνου? Να σας δώσω την απάντηση ως εξής. Εάν είμαι εγώ ασθενής και έχω ένα όγκο νεφρό και έχω γύρω μου ανθρώπους, οι οποίοι μπορώ, τους ξέρω, μπορεί να κάνουν μερική αφαίρεση του όγκου σε υγιές παρένχημα, θα προτιμήσω αυτό. Μερική νεφρεκτομή. Εάν δεν είμαι σίγουρος για αυτούς που θα με χειρουργήσουν, θα προτιμήσω focal therapy. Άρα και εδώ είναι πολύ βασικός παράγοντας ο ίδιος ο γιατρός. Ακριβώς. Δεν έχει σημασία, δηλαδή το ρομπότ ή το focal therapy ο χειριστής. Ακριβώς. Αυτό αποτελεί νομίζω τον κανόνα και είναι και η επιτομή όλων των επεμβατικών μεθοδών που χρησιμοποιούνται. Τώρα, κλείνοντας, θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, γιατί σήμερα μιλήσαμε για την υπερτροφία αλλά και τον καρκίνο του προστάτη. Καθώς επίσης και τον καρκίνο του νεφρού. Η μέθοδος επιλογής για σας που γνωρίζετε και είστε χρόνια ένας έμπειρος γιατρός και από το εξωτερικό με πολύ μεγάλη εμπειρία αλλά και πολλές διάφορες περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ όλοι. Πριν πάμε όμως στην ανακεφαλαίωση, για να μην υπάρξει κάποια παρεμηνία. Αυτά που είπαμε για καρκίνο νεφρού είναι όταν ο καρκίνος έρχεται από το παρέχημα του νεφρού, δηλαδή από το έξω μέρος του νεφρού. Αν έχουμε ένα καρκίνο που είναι από το λεγόμενο αποχετευτικό σύστημα, δηλαδή από το μέσα μέρος. Από εσωτερικό, ναι. Εσωτερικό, εκεί πρέπει να αφαιρέσεις όλο το νεφρό. Δεν μπορεί να κάνεις μερική. Χαίρομαι που κάνει αυτή τη διευκρίνηση, γιατί πρέπει είναι να αφαιρέσεις κρίσιμη. Όλο το νεφρό μαζί με τον ουρητήρα, διότι είναι η ίδια αρχιτεκτονική, και μέρος της ουροδόχου κύστεως, διότι είναι η ίδια αρχιτεκτονική. Δηλαδή πρέπει να κάνεις αφαίρεση του νεφρού, του ουρητήρα και λίγο μέσα στη κύστη, εκεί που μπαίνει ο ουρητήρας. Αυτό είναι λοιπόν εφικτό με το ρομπότ. Ακριβώς. Στην ανακεφαλαίωση. Τίποτα πλέον δεν πρέπει να γίνεται ανοιχτά. Δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια χώρα στην ιατρική πολύ προχωρημένη. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, εάν σε ένα μεγάλο νοσοκομείο πάω αύριο και χειρουργήσω ένα νεφρό ανοιχτά, την άλλη μέρα θα έχω πρόβλημα με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Θα μου πει γιατί το έκανες. Λοιπόν, καλό είναι να σταματήσουν οι ανοιχτές προστατευτομές, νεφρεκτομές και το καθεξής, να είναι και το κόστος. Το μόνο μειονέκτημα του ρομποτικού μηχανήματος, κύριε Μούτσο, είναι το κόστος. Αντιμετωπίζεται όμως αυτή τη στιγμή έστω και με τις ασφάλειες ή και με τις καλύψεις δημοσίων φορέων? Κοιτάξτε, εάν ο ασθενής είναι ιδιώτης, πρέπει να το εξηγήσεις και αποφασίζει εκείνος. Οι ασφάλειες που αναφέρατε, μόνο στο προστάτη δεν, αυτή τη στιγμή δεν δημιουργούν προβλήματα, διότι είναι αυτό που σας είπα. Διατηρείται στη δική λειτουργία κτλ. Τώρα, στους νεφρούς και ουροδόχο κύστη, ο άλλος κυστεκτομεί. Ακόμα έχουμε ορισμένα προβλήματα. Δηλαδή, ναι, μεν, δεν είναι μεν, κάτι προς συζήτηση. Προς συζήτηση. Κατανοητό. Αυτά όμως είναι παριατρικά. Εμείς σήμερα μιλάμε ιατρική με ένδειξεις. Και καλό είναι να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Θέλω λίγο να κλείσουμε πάντως την συζήτηση αυτή με την μέθοδο πρακτικά αντιμετώπισης της υπερτροφίας και του καρκίνου του προστάτη. Την μέθοδο λοιπόν εκείνη που μας εξασφαλίζει ποιότητα ζωής και πολύ δε περισσότερο και την λειτουργία του προστάτη. Η συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν πρέπει να γίνεται με τη μέθοδο Τούρης. Διότι είναι άμεσα τα αποτελέσματα. Χωρίς παρενέργειες, αυτό καταλαβαίνω γιατί από όσο συζητήσαμε. Χωρίς παρενέργειες. Κατά τη γνώμη μου, η παλίδρομος εξεπλωμάτευση που είναι ο κανόνας, δεν είναι παρενέργεια. Τώρα, εάν έχουμε ένα ευμεγέθη προστάτη και υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει πάντα, η θερμοκρασία να γίνει διάχυση και να καταστρέψει τα αισθητικά νεύρα, πρέπει να το ξέρει ο ασθενής αυτό. Καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε τη ρομποτική μέθοδο. Γιατρέ, σήμερα μας κάνατε λίγο πιο σοφούς, αν μου επιτρέπεις τη φράση. Και να το πω έτσι, λύσαμε κάποιους ίσως μύθους και αστικούς θρύλους που μπορεί να υπήρχαν γύρω από την αντιμετώπιση της υπερτροφίας, των καρκίνων του προστάτη, αλλά και των καρκίνων του νεφρού. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είστε καλά. Και εσείς το ίδιο. Η υπερτροφία και ο καρκίνος του προστάτη μπορεί να γίνει μια εξαιρετικά ενοχλητική κατάσταση για τον ασθενή, στερώντας τις χαρές και την ποιότητα ζωής. Σήμερα όμως οι εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία μπορούν να αντιμετωπίσουν τη βλάβη στον προστάτη, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να τον επαναφέρουν σε λειτουργική κατάσταση, χωρίς τομές, χωρίς αιμορραγίες και χωρίς κίνδυνο επιπλοκών. Ευχαριστούμε πολύ που μείνετε κοντά μας.